Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Γιώτα Ζωγράφου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση Βόρειου Ελλάδος. Με αποκλεισμούς δρόμων μεγαλύτερης διάρκειας συνεχίζουν οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους κατά του σχεδίου της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό καθώς και για το φορολογικό. Μετά μάλιστα και από την χθεσινή διαμαρτυρία τους στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες παραμένουν τόσο στα μπλόκα, ενώ αναμένεται να λάβουν νέες αποφάσεις για το πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και κάτω πλέον από ποια μορφή. Μετά την χθεσινή κινητοποίηση των αγροτών στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και μάλιστα, όπως λένε, θα συνεχίσουν ακόμη πιο δυναμικά τις κινητοποίησεις τους και κάποιοι από αυτούς επιμένουν ακόμη πιο ενωτικά. Και βρισκόμαστε εδώ για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας. Θέλουμε κι εμείς να ζήσουμε. Δεν θα χαρίσουμε τη ζωή των παιδιών μας σε κανένα. Πρώτα θα πάρουν τη δική μου ζωή και μετά του παιδιού μου. Όσο το τραβάει η κυβέρνηση, άλλο τόσο θα είμαστε απέναντι εμείς. Βέβαια, συνεχίζουμε και πιο δυναμικά τώρα. Χθες έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών και βγήκε ενωτικό από όλους. Θα συνεχίσουμε δυνατά γιατί δεν γίνεται. Μας είπανε φασίστες, μας είπανε διάφορα πράγματα. Κανένας αγρότης δεν είναι φασίστας αυτή τη στιγμή. Το είπε η κυβέρνηση αυτό για να διασπάσουν το κίνημα. Γιατί όταν ξεκινάει ένα κίνημα, υπάρχουν και μικρόβια. Μπαίνουν μικρόβια μέσα τα οποία τα απομονώσαμε εμείς. Και πάμε πολύ ενωτικά τώρα. Ναι, είχαμε μια μεγαλειώδης κινητοποίηση όπου παραβρέθηκαν όλοι οι φορείς. Είχαμε λίγο διαμάχη με τα ΜΑΔ. Εντάξει. Είπαμε ότι θα συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις δυναμικά, κλιμακώνουμε τα μπλόκα. Εν τω μεταξύ, δυναμικό παρόν έδωσαν θέση οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι ίσα από 75 μπλόκα στο συλλαλητήριο που έγινε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με αφορμή την προγραμματισμένη τελετή εγγενείων της 26 Αγρότικα. Το μενού της κινητοποίησης ήταν πλούσιο και περιελάμβανε από ευρηματικά πανό και ταμπέλες περισσότερα από 150 τρακτέρ και πάνω από 100 καΐκια που έδωσαν νωρίς το μεσημέρι στο θερμαϊκό κόλπο. Ομιλίες και συγκίνηση από τους περισσότερους συμμετέχοντες από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, κρατώντας μαύρες σημαίες μερικοί και άλλη την ελληνική σημαία, μαντινάδες αλλά και τραγούδι. Βέβαια δεν έλειψαν οι ρήψεις χημικών, περιορισμένες βέβαια, αλλά και οι τακτικοί ορισμένων να πετούν νερά και άλλα διάφορα αντικείμενα στις δυνάμεις των ΜΑΤ που περιφρουρούσαν το συνεδριακό κέντρο. Ανυπόστατα μυθεύματα χαρακτήρισε τις φήμες που θέλουν να υφίστανται σχεδιασμός για δημιουργία δομών υποδοχής 300.000 μεταναστών και προσφύγων στη Θράκη ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Τέρες Κουίκ. Την παραπάνω διάψευση την πραγματοποίησε με αφορμή την επίσκεψη του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρου Καβαρατζή, στο γραφείο του στην Αθήνα. Επικίνδυνα και ανυπόστατα μυθεύματα είναι αυτά που διαδίδονται ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να εγκαταστήσει 300.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην περιοχή της Θράκης. Η σχετική παραπληροφόρηση δεν αντέχει περαιτέρω διάψευσης. Καλό θα είναι κάποιοι να μην παγιδεύονται από αναξιόπιστους πληροφοριοδότες. Εξάλλου, η κυβέρνηση σε διάφορους τόνους και σε διάφορες δηλώσεις έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα ακολουθήσει για την περιοχή της Θράκης τα όσα έκανε η κυβέρνηση των Σάμαρο Βενιζέλων, που διέλυσε ακόμη και σχολές της αστυνομίας σε έναν εντελώς αντεθνικό σχεδιασμό. Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Τέρες Κουίκ, απαντώντας σε ερώτημα που του έθεσε με αφορμή σημερινά διαδικτυακά δημοσιεύματα ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καβαρατζής, ο οποίος για τον επισκέφθηκε στο γραφείο του. Σχετικά με την κινητοποίηση των αγροτών και στα ερωτήματα που του έθεσε ο κύριος Καβαρατζής, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό του είπε ότι οι πραγματικοί αγρότες στη συντριπτική πλειοψηφία τους προστατεύονται απόλυτα από τις μεταρρυθμιστικές νομοθετήσεις της σημερινής κυβέρνησης, δίνοντας ένα τέλος σε μια αβεβαιότητα πολλών δεκαετιών. Θα επαναλάβω ότι δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Τον φόβο θα πρέπει να τον έχουν όλοι εκείνοι που ασκούν άλλο επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες για να μασάνε από τους πραγματικούς μεροκαματιάδες των αγρών ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις. Είναι αυτοί που κρύβονται μέσα στις κινητοποιήσεις των αγροτών και που θα πρέπει εδώ και τώρα να απομονωθούν. Στη Βουλή, ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος, όσο και οι συναρμόδιοι υπουργοί Γιώργος Κατρούγκαλος και Φρίδης Τσακαλώτος, έδωσαν με σαφήνεια τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει το ασφαλιστικό για τους πραγματικούς και ανώθετους αγρότες, οι οποίοι με επιπλέον 0,50 ευρώ την ημέρα θα δουν να υπερδιπλασιάζεται η κατώτατη εγγυημένη σύνταξή τους. Επίσης, σύντομα θα δουν τις αποφασιστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο κοστολόγιο των εργαλείων που χρησιμοποιούν για τη δουλειά τους, από σπόρους και λιπάσματα μέχρι φάρμακα αλλά και τεχνική υποστήριξη.
Για παράδειγμα, ο πόλεμος κατά των τριγωνικών συναλλαγών των πολυεθνικών που διακινούν όλα αυτά τα εργαλεία θα είναι σκληρός και αμήλικτος. Και επιπλέον, αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση, γιατί τότε θα μπορούμε να το κάνουμε, σε συνδυασμό και με την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρέου πετρελαίου, η ΑΝΕΕ θα επιμείνουμε για την διάθεση αφορολόγητου πετρελαίου στους αγρότες, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Τέρενς Κουίκ. Τέλος, συμπλήρωσε ότι οφείλω να τονίσω πως σε ό,τι αφορά τη φορολογία των πραγματικών αγροτών και όχι των μαϊμού, δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Απέναντίας, με τα βιβλία εισόδων-εξόδων, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η φοροδότηση των ασθενέστερων αγροτών. Επιπλέον, να χιλιοεπαναλάβουμε ότι δεν είναι στα προαπαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης η αλλαγή της φορολογίας των αγροτών. Στη συνάντησή τους, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου συζήτησαν και για άλλα θέματα αυτής της ευπαθούς περιοχής, όπως η υποστελέχωση των νοσοκομείων, η αξιοποίηση του ζεόλιθου, η μη εφαρμογή ενός συγκροτημένου και αποδοτικού οριζόντιου σχεδιασμού για την τουριστική αξιοποίηση της Θράκης και άλλα. Προς λύση βαίνει ευτυχώς το θέμα που είχε προκύψει με ορισμένες ελλείψεις φαρμάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς που είχαν παρουσιαστεί λόγω αλλαγής στον τρόπο διάθεσής τους από τον ΕΟΠΗ στα φαρμακεία των νοσοκομείων. Σύμφωνα τώρα με την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας, το θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα το Σύλλογο, αλλά μετά από σχετική διαβούλευση μεταξύ των υγειονομικών υπηρεσιών και των φαρμακείων των νοσοκομείων, βρέθηκε η λύση. Στη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία επανήλθε η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους όπως τα ογκολογικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, αποδίδεται από το Υπουργείο Υγείας τα όποια προβλήματα παρατηρήθηκαν με την έλλειψή τους σε κάποια νοσοκομεία. Αυτή η αλλαγή ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου, όπου επανήλθε η χρήση των φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία των νοσοκομείων, μετά από σχετική πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει κλειστό προϋπολογισμό και επιβολή clawback στην νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη. Παράλληλα, το Υπουργείο τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δεν επιβαρύνονται οι ογκολογικοί ασθενείς, αντιθέτως μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία τους, αφού μέχρι σήμερα αναγκάζονται να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και με τη διαδικασία τους στερείται να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τον ΕΟΠΗ. Γιατί πηγαίνουν στα νοσοκομεία και δεν μπορούσαν να κάνουν τη θεραπεία τους. Η θεραπεία γινόταν μισή. Φαντάζεστε τι σημαίνει να γίνεται μισή θεραπεία. Χημειοθεραπεία. Είναι σαν να χτίζεις ένα σπίτι, να βάζεις μισό τούβλο και να θέλεις να ολοκληρώσεις το σπίτι πάνω στο μισό τούβλο. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει η θεραπεία των ογκολογικών ασθενών, η χημειοθεραπεία, να διορθώσω των ογκολογικών ασθενών, πρέπει να γίνεται κανονικά. Ορίζεται από το γιατρό, γίνεται ένα σχήμα τριών, τεσσάρων, πέντε συνεδριών και πρέπει να ολοκληρωθεί. Εν πάση περιπτώσει, η έλλειψη ήταν τεράστια. Κάναμε πάρα πολλά βήματα σε συνεννόηση με τον Ιατρικό Σύλλογο της Καβάλας και της Δράμας, άρχισε το πρόβλημα να επανέρχεται, γιατί έχουν κάποια χρήματα δοθεί για την πρημοδότηση των φαρμάκων, γιατί όλα παρατηρήθηκαν από το πρόβλημα παρατηρήθηκε από την έγκαιρη παραγγελία των αυτών των φαρμάκων, των φαρμάκων υψηλού κόστους. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι λόγω αυτής της μεταβατικής περιόδου σε ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα παρατηρήθηκαν προβλήματα έγκαιρης παραγγελίας και επάρκειας των συγκεκριμένων φαρμάκων. Διευκρινίζει δε ότι οι ελλείψεις αυτές οφείλονταν αποκλειστικά στον παραπάνω λόγο και όχι σε ελλειπή χρηματοδότηση, καθώς οι αναγκαίες πιστώσεις των νοσοκομείων είναι διασφαλισμένες. Συνεχίζεται η κοινωνική διαβούλευση στα πλαίσια της οποίας καλούνται οι δημότες της Αλεξανδρούπολης να καταθέσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους αναφορικά με το πώς θα επιθυμούσαν το οδικό δίκτυο της πόλης. Η κοινωνική διαβούλευση γίνεται στο πλαίσιο της κυκλοφοριακής μελέτης της Αλεξανδρούπολης, η οποία συμπληρώνει 1,5 χρόνο περίπου. Εδώ και 1,5 χρόνο συντελείται στην Αλεξανδρούπολη η κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης. Μάλιστα, ήδη πάνω σε αυτό το ζήτημα έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά διαβουλεύσεων κοινωνικών αλλά και συσκέψεων της πολεοδομίας και των τεχνικών υπηρεσιών με τους μελετητές. Ωστόσο, τώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη, ξεκίνησε πια η οριστική διαβούλευση, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση των οριστικών προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης για πεζούς, οχήματα, μοτοποδήλατα, μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Στο οδικό δίκτυο της πόλης. Ήρθε η ώρα να κάνουμε και την οριστική μας διαβούλευση, όπου εκεί σε αυτήν τη διαβούλευση θα παρουσιαστούν όλα τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελετικής ομάδας για να κινηθεί η Αλεξανδρούπολη και μέσα σε αυτήν οι δημότες και οι επισκέπτες για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Ο κύριος Λαμπάκης επισήμανε ότι στην κυκλοφοριακή μελέτη συμπεριλαμβάνονται σαφώς και τα έργα όπως οι πιθανές πεζοδρομήσεις, ο νέος περιφερειακός αλλά και οι μονοδρομήσεις των οδών της πόλης. Λαμβάνεται υπόψη όλα όσα θα συμβούν στην Αλεξανδρούπολη του μέλλοντος, μη εξαιρουμένης ακόμα και αυτής της περιφερειακής οδού των 3 χιλιόμετρων με τις ποδηλατοδρόμους και την ενδεχόμενη διπλή
φορά επί της Παπαναστασίου και την ενδεχόμενη μονοδρόμηση της παραλιακής και βέβαια τις πεζοδρομίες οι οποίες θα συμβούν στα κομμάτια μεταξύ ανόδου και καθόδου μέχρι και την οδό Ένου για να συμπεριλάβουμε και την ηρεμία που χρειάζεται μια δημοτική βιβλιοθήκη, αλλά και ένα ήρεμο κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και πάνω, αλλά και ένα κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και προς την παραλία. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr να καταθέτουν τις προτάσεις τους, αλλά και να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και η port@alexpolis.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 5 Φεβρουαρίου. Θα έχουν λοιπόν τη δυνατότητα οι δημότες, όσοι αληθινά ενδιαφέρονται για το πώς θέλουν να ζουν και πώς θα ζήσουν, και να συμβεί αυτό και με διαμόρφωση από τις δικές προτάσεις μέσα στην επόμενη κοινωνική διαβούλευση, και εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Με αφορμή το 2016 που αποτελεί το κοινό ελληνορωσικό έτος φιλίας, προγραμματίζονται εκδηλώσεις ισχυροποίησης του δεσίματος των δύο λαών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία. Στη σημασία της δράσης αυτής αναφέρθηκε μάλιστα και ο επίτιμος πρέσβης της Ρωσίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κωνσταντίνος Γκαμπαερίδης. Η πρώτη συμφωνία για κοινό έτος είχε πραγματοποιηθεί το 2013, όταν με κοινή δήλωσή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Ελλάδας, Σεργέι Λαυρόφ και Βαγγέλης Βενιζέλος, ανακήρυξαν το 2016 ως έτος Ρωσία στην Ελλάδα και έτος Ελλάδα στη Ρωσία. Μόσχα και Αθήνα ανακοίνωσαν πως για να αναπτυχθούν ισχυρές αμοιβαία υποφελείς σχέσεις, οι δύο χώρες συμφώνησαν να εφαρμόζουν κοινά σχέδια στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, της βιομηχανίας, της ενέργειας, της χρηματοδότησης, της γεωργίας, της διημερής εμπορικής ανταλλαγής, του τουρισμού και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής και ανάπτυξης των επαφών μεταξύ των λαών. Όπως ανέφερε το τότε σχετικό έγγραφο. Κατά την τελευταία επίσκεψη, μάλιστα, του Αλέξη Τσίπρα στη Ρωσία, η παραπάνω δράση επισφραγίστηκε εκ νέου. Αυτό είναι ένα επίσημο έτος των δύο κρατών, ο οποίος υπογράφει από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Πούτιν, και από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα, κατά την τελευταία επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Μόσχα, στη Ρωσία, ότι το 2016 θα οριστεί έτος της Ρωσίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Ρωσία. Από ό,τι ξέρετε, ήδη έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλές εκδηλώσεις από την ελληνική πλευρά στην Ρώσικη πρωτεύουσα και στην πρωτεύουσα Αγία Πετρούπολη. Έτσι και θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Στο πρόγραμμα του κοινού έτους συμπεριλαμβάνονται εκδηλώσεις στους τομείς εκπαίδευσης, εκμάθησης της γλώσσας, επιστήμης, πολιτιστικής κληρονομιάς, τέχνης, αθλητισμού καθώς και ανταλλαγής νέων. Ο επίτιμος πρόξενος της Ρωσίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κωνσταντίνος Γκαμπαερίδης, επισήμανε ότι ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις από την πλευρά τους για σειρά εκδηλώσεων στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και η Αλεξανδρούπολη δεν απέχει από όλα αυτά. Έχει στείλει και η Αλεξανδρούπολη τις προτάσεις για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πόλη μας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στα αντίστοιχα Υπουργεία και το Πολιτιστικό Κέντρο Ρώσικο Σπίτι έχει αποστείλει τις προτάσεις. Περιμένουμε να εγκριθούν αυτοί οι προτάσεις για να ενταχθούν στο έτος της Ρωσίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Ρωσία. Όμως από τώρα μπορώ να σας πω ότι ήδη έχουμε συμφωνήσει για 18 με 20 εκδηλώσεις μεταξύ των δύο αδερφοποιημένων πόλεων του Σοσνόβιμπορ και της Αλεξανδρούπολης, έτσι, και επίσης κάπου αντίστοιχος αριθμός εκδηλώσεων θα γίνουν και στην Αλεξανδρούπολη και στην Αγία Πετρούπολη, οποίοι θα καλύψουν όλο το φάσμα, ενώ και αθλητικές και πολιτιστικές και πνευματικές, ώστε θα είμαστε, όπως ως συνήθως, εμείς θα έλεγα, πιστεύω, θα δείξουμε ένα καλό παράδειγμα για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Τέλος, ο κ. Γκαμπαερίδης αναφέρθηκε και στο δημοσιογραφικό συνέδριο που θα διεξαχθεί μέσα στο κοινό έτος της ελληνορωσικής φιλίας. Σχεδιάσαμε για το 2015, το μεταφέραμε για το 2016 για να είναι στα πλαίσια της χρονιάς της Ρωσίας στην Ελλάδα. Ναι, ετοιμάζουμε αυτό το συνέδριο, περιμένουμε να οριστούν ημερομηνίες. Από τη ρώσικη πλευρά έχουμε πάρει επιβεβαίωση για την συμμετοχή των δημοσιογράφων σε αυτό το συνέδριο, περιμένουμε και από την ελληνική πλευρά. Και τώρα μια ματιά στις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας. Η διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτροδότησης Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης συνόδου κορυφής στη Λευκοσία.
Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Νίκος Αναστασιάδης συμφώνησαν για την προώθηση του σχεδίου για αγωγό αερίου αλλά και υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικού, το οποίο θα συνδέει τις τρεις χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, συμφώνησαν και για τη δημιουργία τριμερούς επιτροπής, η οποία θα επικεντρωθεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασίας των τριών χωρών. Στη Σύνοδο, οι τρεις ηγέτες συζήτησαν και θέματα μεταφορών, τουρισμού, υδάθμινων πόρων ασφαλείας και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Στις δηλώσεις του Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι ήταν μια πολύ σημαντική σύνοδο η οποία στέλνει μηνύματα. Το τριμερές σχήμα αποτελεί στρατηγική επιλογή για εμάς, υπογράμμισε. Στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα συνεργασίας των τριών χωρών με αιχμή τη συνδεσιμότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ο τουρισμός. Έκανε λόγο για μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Ενώ όσον αφορά τα ενεργειακά, τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει το ρόλο της γέφυρας των δύο χωρών που θα θελήσουν να υποφεληθούν από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου μέσω της μεταφοράς τους προς την Ευρώπη. Στην επανεξέταση των ειδικών μισθολογίων τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και των σωμάτων ασφαλείας θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο πρώτο εξάμηνο του 2016, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Στη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου του 2016, το Υπουργείο Οικονομικών θα δει από μηδενική φάση το θέμα των ειδικών μισθολογίων, όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και συνολικά των ειδικών μισθολογίων, είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός, δίχως πάντως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση της βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα, επισήμανε σχετικά με την αποκατάσταση των αποδοχών και των συντάξεων των ειδικών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας τα εξής. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής τόσο απέναντι στα σώματα ασφαλείας όσο και απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο το σύνολο της υλοποίησης. Μια νέα προσπάθεια να σταματήσει η φοροαποφυγή πολυεθνικών αναλαμβάνει η Κομισιόν, ανακοινώνοντας σήμερα ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων μετά τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων από τον ΟΟΣΑ το περασμένο φθινόπωρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, κατήγγειλε ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν 30% υψηλότερο φορολογικό βάρος από τις πολυεθνικές και ότι χάνονται περίπου 50 με 70 δισευρώ από την φοροαποφυγή στην Ευρώπη, ποσό που είναι ίσο με το βάρος του προσφυγικού το 2015 και το 2016. Είναι πολύ εύκολο για πολλές επιχειρήσεις να παίξουμε τη φορολογία, μετακινώντας για παράδειγμα ενεργητικό σε φορολογικούς παραδείσους, είπε χαρακτηριστικά. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήσουν τα μέτρα και αναλάβουν κοινές δράσεις. Έτσι θα ενισχύσουμε την κοινή μας δράση κατά της φοροαποφυγής. Η συνεργασία δεν σημαίνει μήνυμου φορολογικούς συντελεστές, ξεκαθάρισε, σημειώντας ότι αυτοί αποτελούν ευθύνη της κάθε χώρας. Από την Καβάλα καταγόταν τελικά ο 52χρονος υπεύθυνος κηλικίου που ασέλγησε σε ανήλικα κορίτσια στο Γέρα Κατοικής. Όπως γίνεται πάντοτε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, έτσι και τώρα η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής διάταξης της εισαγγελίας πρωτοδικών, τις φωτογραφίες αλλά και τα στοιχεία του 52χρονου που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο Γέρακα για ασέλγεια σε βάρος μικρών κοριτσιών δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για τον Μαράσογλου Ευθύμιο του Παντελή και της Φωτεινής, γεννημένο το 1964 στην Καβάλα, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ασέλγια με ανήλικο κάτω των 10 ετών, έναντι αμοιβής κατ' εξακολούθηση από τον δράστη ενεργούντα κατά συνήθεια και αποπλάνηση παιδιών κάτω των 12 ετών κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Τη μνήμη των τριών ιεραρχών που είναι του Βασιλείου του Μεγάλου, του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου του Θεολόγου τιμά σήμερα η Εκκλησία. Για τη γιορτή αυτή και τα πάντα, όπως φαίνεται, επίκαιρα μηνύματα και διδάγματα των τριών μεγίστων φωστήρων, όπως αναφέρονται στο τροπάριό τους, μίλησε στην εκπομπή της Αλφα Τηλεόρασης Αλφα σήμερα και στον Δημήτρη Καστόρη, ο ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας, αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός. Το παρελθόν, το οποίο όμως έχει σχέση με το παρόν. Νομίζω ότι και οι τρεις, συγγνώμη, και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Θεολόγος, όχι ο Νήσης, ο Θεολόγος. Θεολόγος. Ναι. Ήταν διαχρονικοί. Είναι διαχρονική. Είναι διαχρονική. Είναι διαχρονική. Είναι διαχρονική, σωστά. Είναι διαχρονική. Και πριν από την γραφή των έργων τους, αλλά και μετά. Είναι, αν κανείς εμβαθύνει και μελετήσει τα συγγράμματά τους, θα δει πόσο επίκαιροι είναι και σήμερα και πόσο τα λόγια τους και σήμερα έχουν εφαρμογή. Mm-hmm. Που ζούμε περίπου 15 αιώνες μετά από τότε που έζησαν εκείνοι, αλλά αυτά που είπαν έχουν ισχύ και για σήμερα. Mm-hmm. Και οι ίδιες οι καταστάσεις είναι οι πολιτικές και ο κόσμος έχει την πλεονεξία και η αδικία υπάρχει, η συκοφαντία εφίσταται και βλέπουμε με ποιο τρόπο οι άγιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι πνευματικοί αυτοί οι άνθρωποι αντιμετώπισαν όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους. Και οι οποίοι βέβαια ασχολούνταν πάντα και ένα σκοπό είχαν ο άνθρωπος να μοιάσει το Θεό και ζητούσαν το καλό του ανθρώπου. Να ρωτήσω πρώτα για ποιο λόγο θεωρούνται ως προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων.
λόγω της πολύμορφης και πολυσχεδούς μορφώσεώς τους, διότι και οι τρεις είναι πανεπιστήμονες για την εποχή τους, γι' αυτό και το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1911, αν δεν κάνω λάθος, ανεκήρυξε τους τρεις ιεράρχες προστάτες των γραμμάτων και από τότε εορτάζεται επίσημα η γιορτή τους ως γιορτή των γραμμάτων και τα σχολεία από τότε έχει καθιερωθεί να είναι σχολική αργία κτλ. Και βέβαια σήμερα βλέπουμε έχουμε κάποιες διαφοροποίησεις. Και οι τρεις γιορτάζουν μέσα στον Ιανουάριο. Ο Μέγας Βασίλειος. Γιορτάζουν και οι τρεις μέσα στον Ιανουάριο, όχι όμως τη μνήμη τους κανονικά. Δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος είναι 1η Ιανουαρίου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 25 Ιανουαρίου. Προχθές. Και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Χρυσόστομος γιορτάζει την ανακομιδή του Λειψάνωτου, δηλαδή την επάνωδό του μετά την εξορία, αφού είχε όμως ήδη πεθάνει. Η μνήμη του είναι στις 13 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Προστάτες λοιπόν των γραμμάτων. Μετά από σχετική απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών, περίπου στις αρχές του 1900. Το 1911 ανακηρύχθηκε η γιορτή αυτή επίσημα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας με ζητήματα που έχουν να κάνουν εξειδικευμένα με τον πρωτογενή τομέα.